Καλημερίζω τον Πρόεδρο των Φοροτεχνικών, κύριο Δημήτρη Χριστοφοράκη. Καλημέρα σας, καλή εβδομάδα, χρόνια σας πολλά, κύριε Χριστοφοράκη. Καλημέρα, καλή εβδομάδα, χρόνια πολλά σε εσάς, στους ακροατές σας. Και θα παραμείνουμε στα οικονομικά, γι' αυτό σας καλέσαμε, διότι έχουμε και μία εβδομάδα όπου πληρώνουμε και πληρώνουμε πραγματικά τα πάντα όλα. Οι εκκρεμότητες λήγουν μέχρι 31 του μήνα και είναι πολλές για τον καθένα από εμάς. Παραδοσιακά το τέλος του χρόνου είναι φορτωμένο με υποχρεώσεις και πληρωμές φορολογικών και όχι μόνο υποχρεώσεων, αλλά και δηλωτικές υποχρεώσεις που δεν πρέπει να τις αμελούμε σε καμία περίπτωση, γιατί υποκρύπτουν φόρους και πρόστιμα σε περίπτωση που κάποιοι από αυτό ξεχάσουμε να το δηλώσουμε, να υποβάλουμε μια δήλωση. Οπότε δεν υπάρχει κανένας λόγος μέρες που είναι να στενοχωριόμαστε και για αυτό. Να τα πάρουμε ένα-ένα, να δούμε τι υποχρεώσεις έχουμε. Βεβαίως. Καταρχήν, να πούμε τις υποχρεώσεις σε σχέση με τις πληρωμές που εκπνέουν 31/12. Έχουμε την δόση του έμφυα, η οποία είναι η τέταρτη δόση του έμφυα. Έχουμε την έκτη δόση του φόρου εισοδήματος. Παραδοσιακά έχουμε τα τέλη κυκλοφορίας, που μέχρι και σήμερα που μιλάμε η προθεσμία για την πληρωμή τους εκπνέει στις 31/12. Υπάρχει μια πληροφορία που λέει, αλλά είναι πληροφορία, είναι σενάριο, όπως γίνεται κάθε χρόνο, ότι ενδεχόμενα να πάρουν παράταση και για τον Ιανουάριο, αλλά μέσα στον Ιανουάριο, αλλά από τη στιγμή που κάτι επίσημα δεν έχει ανακοινωθεί, δεν μπορείς να κάνεις κάτι άλλο. Αυτή τη στιγμή, όπως θεωρείται ακριβώς είναι τα πράγματα, είναι πληροφορία και μόνο. Εντάξει, όλα τα στοιχεία συνάγουν ότι θα δοθεί οπωσδήποτε κάθε χρόνο μια παράταση. Τώρα θα είναι μικρή ή μεγάλη, κανείς από εμάς δεν είχε θέση να το γνωρίζει. Σε κάθε περίπτωση όμως, ξέρετε, επειδή διπλασιάζεται το ποσό και δεν έχει βγει κάτι ακόμα, καλό θα είναι όποιος έχει τη δυνατότητα να πληρώσει τα τέλη κυκλοφορίας του οχήματος, των οχημάτων που διαθέτει. Μήπως τυχόν φέτος είναι η χρονιά εκείνη που δεν θα δοθεί παράταση και βρεθεί προεκπλήξεων, διπλασιάζεται το ποσό, να επαναλάβω. Να, όλα αυτά τα γνωστά. Επίσης να πούμε ότι η προθεσμία εκπνέει και για όσους επιλέξουν να καταθέσουν τις πινακίδες του οχήματός τους είτε για όλο το χρόνο είτε για κάποιο διάστημα του 2022. Η προθεσμία εκπνέει 31/12. Μέχρι νεοτέρας θα έλεγα εγώ σε αυτό το σημείο για τα τέλη. Αλλά για να πάρεις πίσω τις πινακίδες σου και να πεις ότι θα χρησιμοποιήσεις εκ νέου το αυτοκίνητό σου, είσαι υποχρεωμένος να καταβάλεις κάποια επιπλέον τέλη. Πάρα πολύ σωστά. Για να πάρουμε πίσω τις πινακίδες μας, εφόσον ανάλογα τα 12 τιμόρια, δηλαδή τους μήνες του έτους κατά τους οποίους θα ζητήσουμε πίσω τις πινακίδες, πληρώνουμε ένα ποσό παραπάνω στα τέλη κυκλοφορίας. Είναι ένας αλγόριθμος όπως έχουμε. Να λέμε ένα ποσοστό, εν πάση περιπτώσει, παραπάνω πληρώνουμε ανάλογα τους μήνες κατά τους οποίους θα ζητήσουμε. Ωραία. Θέλω να σας ρωτήσω, να μου πείτε, γιατί με ρωτάνε και γι' αυτό και σας έχω καλέσει και το ξέρετε, τι γίνεται με τον έξτρα φόρο για εισοδήματα του 2015 και ένα ερώτημα το οποίο μόλις έρχεται σε ό,τι έχει να κάνει με την επιδότηση του ηλεκτρικού ρεύματος, εάν το ξέρετε, πριν πάτε σε αυτό τον έξτρα φόρο για τα εισοδήματα του 2015 και τα μπιλετάκια του. Ξέρετε, στο 2015. 599 καταθέτει κάποιος αίτηση για να επιδοτηθεί για το ρεύμα. Να σας πω, επειδή με βρίσκεται και το ξέρετε, είμαι εκτός Ηρακλή, δεν έχω προλάβει να ενημερωθώ για κάτι τέτοιο, δεν το γνωρίζω. Μάλιστα, ωραία. Πάμε παρακάτω. Είναι μια ερώτηση της στιγμής αυτής, οπότε δεν μπορώ να κάνω κάτι με κάτι άλλο. Θα το δούμε λίγο παρακάτω. Λοιπόν, πάμε. Έξτρα φόρος εισοδήματος του 2015, δηλαδή φορολογούμενοι που έλαβαν καθαριστικά για την πληρωμή φόρου για εισοδήματα που είχαν εισπράξει το 2015 και δεν τα είχαν δηλώσει το 2016, ναι. Ναι, το 2015 είναι το έτος που παραγράφεται στις 31/12/2021. Είναι έτος παραγραφής. Άρα λοιπόν η ΑΔΕ έχει τρέξει μια εφαρμογή και έχει ελέγξει εισοδήματα που έχουν εισπραχθεί μέσα στο 2015 και δεν έχουν δηλωθεί μέσα στο 2016. Η ΑΔΕ ήδη, επειδή υπάρχουν προθεσμίες ούτως ώστε ο φορολογούμενος να μπορεί να προσφύγει, να φέρει τις αντιρρήσεις του ή να κάνει διορθωτικές δηλώσεις. Τρέχουν, άρα λοιπόν η ΑΔΕ έχει υπολογίσει τον φόρο κατά προσέγγιση. Όποιος φορολογούμενος λοιπόν έχει λάβει τέτοιου είδους εκαθαριστικό, έχει ενημερωθεί για κάτι τέτοιο ή γνωρίζει ότι έχει εισοδήματα το 2015 και δεν τα έχει δηλώσει, να μπει στην προσωπική του θηρίδα, σίγουρα θα έχει βγει το εκαθαριστικό, ακόμα και αν δεν το έχει λάβει ταχυδρομικός.
γιατί αυτά θα σταλούν διαδρομικώς. Και μέχρι 31 12 μπορεί με χειρόγραφες δηλώσεις να υποβάλει στη δομή χειρόγραφες δηλώσεις με δικαιολογητικά που τυχόν μειώνουν το ποσό της οφειλής. Εάν τώρα έχει καταβάλει τα χρήματα για το καθαριστικό που το έχει έρθει, αυτά θα επιστρέψει. Το τελικό ποσό είναι μικρότερο, αυτά θα επιστροφούν ως αχρεωστοί τους καταβλητέντα. Ωραία. Και Χριστοφοράκη, για μισθωτούς συνταξιούχους με αναδρομικά. Μισθωτοί και συνταξιούχοι λοιπόν που έλαβαν αναδρομικά το προηγούμενο έτος, το 2020, μέχρι 31 12, θα πρέπει και αυτοί να υποβάλουν δηλώσεις αναδρομικά και ανάλογα το έτος, αν είναι από το 2014 και μετά, μπορούν να τις υποβάλουν ηλεκτρονικά μέσα του site της ΑΔΕ. Αν είναι πριν το 2014, σε αυτή την περίπτωση πρέπει με χειρόγραφες δηλώσεις να υποβληθούν στη ΔΟΗ. Και να πω κάτι εδώ, όσο αναφέρουμε στις χειρόγραφες δηλώσεις, δεν πάμε πλέον χειρόγραφες δηλώσεις στη ΔΟΗ. Μέσω του MyAitήματα, θυμάστε που το είχαμε συζητήσει την προηγούμενη φορά, της πλατφόρμας ΣΑΔΕ, ανεβάζουμε σκαναρισμένα αρχεία με τις βεβαιώσεις αποδοχών και τις χειρόγραφες δηλώσεις, παίρνουν αριθμό πρωτοκόλλου μέχρι 31 12 και τις καθαρίζει η ΔΟΗ. Εδώ να πω ότι τα αναδρομικά αναφέρθηκα ότι πρέπει να τα έχουν λάβει εντός του 2020, ανεξάρτητα από το έτος που αφορούν τα αναδρομικά. Δεν υπάρχουν παραγεγραμμένα αναδρομικά που τα λάβαμε το 2020, και αυτό γιατί από το 2020 και μετά ξεκινάει να τρέχει η πενταετία της παραγραφής, από το έτος δηλαδή που εισπράχθηκαν τα χρήματα των αναδρομικών. Ενδεικτικά να πούμε κατηγορίες είναι κυρίως συνταξιούχοι που έχουν αναδρομικά συντάξεων. Είναι γιατροί, δουλεσίγια τις αμοιβές από τα απογευματινά τους ιατρία που συνήθως βγαίνουν την επόμενη χρονιά. Είναι οι δύο μεγάλες κατηγορίες και σε πολλές περιπτώσεις είναι και σώματα ασφαλείας που έχουν αναδρομικά. Όμως κανείς, όλοι όταν υπέβαλαν τη δήλωσή τους, είχε ανέβει το αρχείο με τα αναδρομικά των προηγούμενων χρήσεων, οπότε όλοι έχουν λάβει γνώση ως προς το αν υποχρεούνται στη συγκεκριμένη δήλωση. Μάλιστα, και επειδή όλοι θα διαβάσουν, εγώ να το πω για άλλη μια φορά, γιατί σωστά το επισημάνατε κύριε Χριστοφοράκη, χειρόγραφη δήλωση γίνεται με την γνωστή πλατφόρμα μέσα από το σύστημα της ΑΔΕ. Τα αιτήματά μου πλέον, αν μπορεί κάποιος σκανάροντας, μπορεί να το κάνει. Διαφορετικά, νομίζω πας στο λογιστή σου, έτσι. Πάντως εδώ να πούμε για το κομμάτι των αναδρομικών, δεν ξέρω τι χρόνο έχουμε, ότι έχει δημιουργηθεί ένα πάρα πολύ μεγάλο ζήτημα για τα αναδρομικά και έχει να κάνει το συνταξιούχων, εννοείται. Και των συνταξιούχων και των αγροτών. Τι θέλω να πω. Τόσο τα ταμεία όσο και ο ΠΚΠ ανεβάζουν βεβαιώσεις αποδοχών ακόμα και μετά την ημερομηνία που λήγουν οι δηλώσεις, αλλά σίγουρα ανεβάζουν, τροποποιούν τις βεβαιώσεις αποδοχών των συνταξιούχων και των δημοσίων υπαλλήλων σε πάρα πολλές περιπτώσεις. Σίγουρα και ο ΠΚΠ κατά τη διάρκεια της, με αποτέλεσμα, ενώ έχει υποβληθεί η δήλωση, ο συνταξιούχος να μην έχει λάβει γνώση της τροποποίησης της βεβαίωσης για τα αναδρομικά. Συνήθως μιλάμε για πάρα πολύ μικρά ποσά σε αυτές τις περιπτώσεις, δηλαδή τις τάξεις των 10-20% ευρώ επιπλέον ποσά, με αποτέλεσμα να πάει ο φορολογούμενος να υποβάλει τη δήλωση αναδρομικών του 2019, για παράδειγμα, να έχει ανέβει μια βεβαίωση μέσα στο 2020 μετά την ημερομηνία υποβολής της δήλωσής του, και το σύστημα να μην δέχεται τη δήλωση των αναδρομικών, να τον καλεί να υποβάλει πρώτα τη δήλωση, να διορθώσει τη δήλωση του έτους αναφοράς του 2019 στην περίπτωσή μας, με πρόστιμο βέβαια, και στη συνέχεια να υποβάλει τα αναδρομικά. Γι' αυτό εμείς ως φοροτεχνικοί και η Ομοσπονδία μας και εμείς τοπικά από το Ηράκλειο το έχουμε αναδείξει το θέμα και έχουμε βγει και μία απόφαση από την, μάλλον ένα, δεν είναι ακριβώς απόφαση, μία διευκρίνηση από την ΑΔΕ την προηγούμενη εβδομάδα, που διευκρινίζει ότι σε αυτές τις περιπτώσεις και εφόσον η βεβαίωση αποδοχών έχει ανέβει στο site της ΑΔΕ μετά την ημερομηνία υποβολής φορολογικής δήλωσης, δεν πρέπει να παίρνει πρόστιμο. Περιμένουμε παρόλα αυτά εμείς και πιέζουμε προς αυτή την κατεύθυνση, όσο και αν περνάνε οι μέρες, μία απόφαση συγκεκριμένη με μία επιπλέον παράταση για τις περιπτώσεις αυτές και μόνο, τονίζω, που έχουν ανέβει βεβαιώσεις αποδοχών μετά την υποβολή της φορολογικής δήλωσης με μικρό ποσά, και για τις βεβαιώσεις αποδοχών του ΠΚΠ που ανεβαίνουν καθ' όλη τη διάρκεια του έτους με μικρό ποσά, με προσθήκες μικροποσών, ούτως ώστε οι φορολογούμενοι να μπορούν έστω και χειρόγραφα με το σύστημα που αναφέραμε πριν να υποβάλουν στη ΔΟΗ τις δηλώσεις χωρίς να πληρώσουν πρόστιμο για κάτι το οποίο είναι απόλυτα ευθύνη της δημόσιας διοίκησης, γιατί είναι χωρίς το δημοσίο όλοι αυτοί που ανεβάζουν
βεβαιώσει από το φόρο και ο φορολογούμενος, όπως καταλαβαίνετε, δεν μπορεί να στέκεται πάνω από το λογαριασμό mm-hmm. και να βλέπει αν τροποποίησε ο ΕΦΚΑ, ο ΑΕΔ, ο ΠΚΠ τη βεβαίωση αποδοχών του μέσα στο έτος. Νομίζω πως προς αυτή την κατεύθυνση έχουμε βρει καλό άκουσμα στην ΑΔΕ και θεωρώ ότι τις επόμενες ημέρες θα πρέπει να βγει να αναμένουμε κάτι τέτοιο, ούτως ώστε να μην πληρώσουν οι άνθρωποι πρόστιμο για κάτι που θα τονίσω για πολλωστή φορά δεν είναι ευθύνη τους. Και με την ευκαιρία να πω ότι το ζήτημα των αναδρομικών θα πρέπει επιτέλους να κλείσει κεντρικά από το Υπουργείο. Έχουν όλα τα στοιχεία, μπορούν να τρέχουν μια ροή κάθε χρόνο και να υποβάλλουν τη δηλώση των αναδρομικών αυτόματα στους συνταξιούχους κυρίως. Γιατί είναι αδιανόητο ένας συνταξιούχος να πηγαίνει στο λογιστή του κάθε τέλος του χρόνου ή μετά τον Οκτώβριο που αγγίγει το σύστημα συνήθως και για σύνολο φόρου αναδρομικών, για συνολικό ποσό που εισέπαιξε 100, 150, 200 ευρώ, να πρέπει να υποβάλει 4 και 5 δηλώσεις και όπως καταλαβαίνετε να πληρώνει το λογιστή για 4-5 δηλώσεις που το λίγο το λιγότερο μα και 15-20 ευρώ να του πάρει σε κάθε δήλωση. Έχουν φύγει και τα 100 και τα 150 ευρώ. Ναι. Και είναι στοιχεία που τα έχει ΑΔΕ και είναι πάρα πολύ εύκολο να ανεβαίνουν αυτές βεβαίως, να ειδοποιούνται οι φορολογούμενοι mm-hmm. και αν κάποιος έχει αντίρρηση σε αυτή την περίπτωση να πάει στο λογιστή, να προσκομίσει τα δικαιολογητικά, να μειώσει το φόρο του. Όμως πράγματα που τα έχουν ως στοιχεία, το να ζητάνε να τα ξαναδηλώσουμε οι φορολογούμενοι, νομίζω ότι πλέον μάλιστα. στη ψηφιακή εποχή που ζούμε. Είναι υπερβολή. Σωστά. Λοιπόν, να το τρέξουμε λίγο. Προθεσμία η οποία εκπνέει τις 36 και 72 δόσεις, κύριε Χριστοφοράκη. Εδώ έχω ένα ευχάριστο νέο. Ήδη από χτες με τροπολογία κατατέθηκε το τελευταίο φορολογικό νομοσχέδιο που είχαμε. Δόθηκε παράταση έως 21 πρώτου του 2022 για την ρύθμιση των 36-72 δόσεων. Να υπενθυμίσω, αφορά χρέη που δημιουργήθηκαν την περίοδο της πανδημίας και φορολογούμενος, αποκλειστικά και μόνο τέτοια χρέη. Και αποκλειστικά και μόνο φορολογούμενοι που έχουν κατά οποιοδήποτε τρόπο χαρακτηριστεί ως πληττόμενοι, είτε είχαν αναστολή, είτε είχαν μειωμένα ενίκια, είτε εντάχθηκαν στη συνεργασία, είτε ήταν επιχειρήσεις που άνοικαν στη λίστα των ΚΑΔ των πληττόμενων επιχειρήσεων. Αφορά μόνο αυτούς και η προθεσμία μεταφέρθηκε στις 26 πρώτου του 2022. Μάλιστα. Για τους κατοίκους του εξωτερικού υποβολή φορολογικών δηλώσεων μέχρι 31. Οι κάτοικοι εξωτερικού, οι οποίοι για πρώτη χρονιά δηλώθηκαν ως κάτοικοι εξωτερικού, έχουν προθεσμία και αυτοί να υποβάλουν τη δήλωσή τους στη ΔΟΗ έως 31/12. Είναι μια προθεσμία που νομίζω ότι αυτή δεν θα μεταφερθεί. Και όσοι. Mm-hmm. Και θα πρέπει να υποβληθούν οι δηλώσεις, με συγχωρείτε, έως 31. Μάλιστα. Για τους αποβιώσαντες το 2020. Επίσης είναι η ίδια ακριβώς διαδικασία, μόνο που εδώ. Θα πρέπει η δήλωση να υποβληθεί χειρόγραφα στην ΔΟΗ, γι' αυτό γιατί οι κωδικοί του αποβιώσαντα έχουν απεναλογοποιηθεί, οπότε θα πρέπει να ασφαλεί ή να υποβληθεί χειρόγραφα mm-hmm. στη ΔΟΗ. Τώρα, σε ό,τι έχει να κάνει με τον έμφυα φόρου εισοδήματος, θέλει κυκλοφορίας μας, τα είπατε από την αρχή, το πήγαμε λίγο εξειδικευμένα για κάποιες περιπτώσεις που χρειαζόντουσαν περαιτέρω διευκρινήσεις, γονικές παροχές, διότι και εδώ θα πρέπει αυτές να υποβληθούν μέχρι τέλος του χρόνου, έτσι. Δείτε τι γίνεται. Όσοι επιθυμούν να καλύψουν κάποια τεκμήρια διαβίωση από χρήματα που έλαβαν από συγγενείς πρώτου βαθμού, τις λεγόμενες γονικές παροχές, για τεκμήρια του έτους 2021, λογικό είναι ότι θα πρέπει τα χρήματα να τα έχουν λάβει μέσα στο 2021. Άρα λοιπόν και η δήλωση της δωρεάς, όπως έχουμε συνηθίσει να λέμε, γονικής παροχής χρημάτων προς κάλυψη τεκμήριων, θα πρέπει να έχει υποβληθεί έως 31/12. Όπως επίσης και να έχει ακολουθηθεί η διαδικασία, δηλαδή να έχουν κατατεθεί τα χρήματα στο τραπεζικό λογαριασμό του πολίτη ο οποίος λαμβάνει τη δωρεά, από λογαριασμό του δωρεοδόχου που δίνει τη δωρεά δηλαδή. Μάλιστα. Αυτή είναι μια προθεσμία που σε κάθε περίπτωση δεν μπορεί να παραταθεί γιατί καλύπτει τεκμήρια του 2021, αλλά λοιπόν θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί και ως διαδικασία μέσα στο 2021. Φαντάζομαι τώρα ότι δεν χρειάζεται να πούμε περισσότερα πράγματα για την πληρωμή του ΦΠΑ από τις υπόχρεες επιχειρήσεις, έτσι. Όχι, θα έχουμε πολύ περισσότερα να πούμε, αν θέλετε, την εβδομάδα μετά τον καινούργιο χρόνο, γιατί είχαμε ψήφιση πολυνομοσχεδίου που έχει ενδιαφέροντα πράγματα μέσα, κυρίως σε σχέση που αφορούν τον πολύ κόσμο, κυρίως σε σχέση με το χτίσιμο του αφορολόγητου και τα ποσά που θα εκτύπτουν διπλά και ποσά που θα μειώνουν το εισόδημα. Εισόδημα, αλλά αυτά θα αφήσουμε για την καινούργια χρόνια. Ωραία, να τα αφήσουμε λοιπόν με την καινούργια χρονιά να τα πούμε για να δώσετε στον κόσμο κάποιες παραπάνω πληροφορίες. Σας ευχαριστώ πολύ. Καλές γιορτές. Καλημέρα. Να είμαστε καλά.